Και δεν έχει νόημα για μας αυτό το μοναδικό γεγονός? Αυτό ας σκεφτεί κάθε θρησκευόμενος χριστιανός, για να δει ότι πραγματικά θα πρέπει οπωσδήποτε να συναισθανόμεθα αυτή τη μεγάλη χαρά της Αναστάσεως κάθε στιγμή της γήινης ζωής μας και να χαιρόμεθα από αυτό. Και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η χαρά είναι μόνιμη και διαρκής, είναι μια χαρά που στιγματίζει την ψυχή τρόπον τεινά, την σφραγίζει την ψυχή με μια ανεξίτηλη σφραγίδα η Ανάσταση και της δημιουργεί αυτή τη χαρά. Και ενώ έχουμε λύπη για τα πράγματα του κόσμου όπως εξελίσσονται, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις παγκόσμιες δυσκολίες αλλά και τις προσωπικές μας δυσκολίες, εντούτοις αυτή η χαρά μας κρατάει σαν ένα νήμα, σαν μια μπετονιά και δεν μας αφήνει να φύγουμε στο πέλαγος της απελπισίας. Μέσα λοιπόν στη λησμοσύνη, την αστοχία, την αποτυχία, η ζωή μας γίνεται ξανά παλαιά, ευτελής και τελικά χωρίς σημασία. Γίνεται ένα ταξίδι χωρίς νόημα και ένα τέρμα χωρίς νόημα, εάν δεν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το θάνατο. Καταφέρουμε να ξεχνάμε και το θάνατο μερικές φορές, αλλά ευνηδιαστικά μέσα στις απολαύσεις της ζωής μας έρχεται τρομακτικός και αναπόφευκτος ο παράλογος, αυτός εχθρός ο θάνατος. Μπορεί κατά καιρούς να παραδεχόμαστε τις ποικιλίες των αμαρτιών μας, αν βέβαια αναγνωρίζουμε κάποια λάθη μας και αστοχίες μας και να τις εξομολογούμεθα, όμως εξακολουθούμε να τις αναφέρουμε στη ζωή μας εκείνη τη νέα ζωή που ο Χριστός μας αποκάλυψε και μας έδωσε με τη σάρκωσή Του, τη ζωή Του, τη σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του. Εμείς ζούμε σαν να μην έχει έρθει ποτέ ο Χριστός. Είμαστε χριστιανοί που δεν έχουμε κέντρο στη ζωή μας τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Αλίμονο, τέτοιοι χριστιανοί δεν έχουν καμιά φορά από τους ιδωλολάτρες ή τους απίστους. Πρέπει να ζούμε πραγματικά σαν να ήρθε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, σαν να στιγμάτισε πραγματικά τη ζωή μας με τον τρόπο αυτό και σαν να μας έδωσε μια οδό νέα, υπέροχη οδό προς τη Βασιλεία Του, προς την υπέροχη ουράνια Βασιλεία, η οποία δεν έχει την ασκήμια της ζωής αυτής, αλλά είναι γεμάτη φως, ομορφιά, αιώνια χαρά, αγάπη και απόλαυση του προσώπου του Θεού. Και εκεί υπάρχει ο ήχος ο ακατάπαυστος, όπως λέει, των εορταζόντων, η απέραντη ειδονή των καθορώντων του προσώπου στο κάλωστο άρητον. Το να ξεχαστούν από τις μέρες και τις απολαύσεις επίγειας ζωής, αυτοί που λέγονται χριστιανοί, και να χάσουν τη βασιλεία, είναι το τρομερότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Άλλο να έχεις άγνοια του Χριστού, και άλλο να έχεις γνώση και να την ξεχάσεις. Άλλο να έχεις γνώση του Χριστού και να ζεις σαν να μην υπάρχει ο Χριστός. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, θα καταλάβουμε πολλά πράγματα από αυτή τη ζωή. Γιατί αν τη ζωή αυτή δεν τη βλέπουμε μέσα από το φακό του Ευαγγελίου και των εντολών του Χριστού και της φιλοσοφίας, ας πούμε τώρα έτσι, της χριστιανικής, εντός εισαγωγικών φιλοσοφίας, που είναι η αποκαλυπτική αλήθεια του Θεού, δεν υπάρχει φιλοσοφία εδώ, σταματάει η φιλοσοφία τη στιγμή που αρχίζει ο Λόγος του Θεού να αποκαλύπτει στον άνθρωπο πώς είναι τα πράγματα και πώς συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για φιλοσοφία στη σημερινή μας κατάσταση, αλλά για αποκαλυπτική αλήθεια. Βεβαίως, ο άνθρωπος δεν σταματά από το να αναζητεί και να ψάχνει διάφορα πράγματα και αυτό ίσως το λέμε εντός εισαγωγικών να φιλοσοφούμε τη ζωή. Να σκεφτόμαστε δηλαδή πάνω στα θέματα της ζωής, στα μεγάλα ζωτικά ζητήματα, όπως είναι η ζωή, ο θάνατος, η αιωνιότητα, ο σκοπός του ανθρώπου. Πράγμα που βλέπουμε ότι εντέχνως, με προπαγάνδα φοβερή και εύστοχη, προσπαθούν να μας κάνουν να λησμονήσουμε οι απανταχού της γης κρατούντες, απασχολούντας μας συνεχώς είτε με τρομολαγνία, είτε με γεγονότα τα οποία τρομάζουν, πολέμους, σεισμούς, καταστροφές, αρρώστιες, γρίπες. Τώρα εμφανίστηκε και η επιδημία, ας πούμε, όχι η επιδημία της γρίπης, αλλά η πνευματική επιδημία του να φοβόμαστε όλες τις αρρώστιες. Να μην πάθουμε εκείνο, να μην πάθουμε το άλλο, να μην πάθουμε το άλλο. Δεν λέμε ότι να μην προσέχουμε, ασφαλώς και πρέπει να προσέχουμε. Αλλά άλλο το να προσέχεις και άλλο το να φοβάσαι κάθε δευτερόλεπτο, μην πάθεις το ένα, το άλλο ή το άλλο.
Η Εκκλησία μας λοιπόν προσπαθεί να μας εισαγάγει στη νέα ζωή της Βασιλείας του Θεού μέσα από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας που μας αποκαλύπτει σκιωδός και εισαγωγικός στις υπερκόσμιες πραγματικότητες που δύσκολα μπορεί ο άνθρωπος να περιγράψει. Γιατί λέει ότι τα πνευματικά μυστήρια πράγματα του Θεού, του ουρανού, ο φθαλμός ανθρώπου δεν είδε, αυτοί ανθρώπου δεν άκουσε και δεν έφτασαν σε μυαλό ανθρώπου, δηλαδή σε καρδιά ανθρώπου δεν έφτασε αυτή η πρόγευση, στην καρδιά, δηλαδή στο εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου δεν έχει μπει με αυτή η μεγαλειότηση, η μεγαλοπρέπεια του πνευματικού θεϊκού κόσμου. Αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν, μας λέει στους Κορυφθίους, στη Δευτέρα Επιστολή και στο στίχο 9, ο Απόστολος Παύλος, ο φθαλμός σου κείδε και ους. Αυτή δεν άκουσε και καρδιά ανθρώπου και η καρδία ανθρώπου ουχανεύει, α, ετοίμασε ο Θεός της αγαπώς αυτών. Κορυφθίους, δεύτερο κεφάλαιο. Στο κέντρο αυτής της λειτουργικής ζωής, καρδιά και μεσουράνημά της σαν ήλιος και οι ακτίνες διαπερούν το καθετή, είναι το Πάσχα. Είναι η Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή, με λίγα λόγια. Και ενώ το Πάσχα εορτάζει μια φορά το χρόνο, εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Πάσχα το εορτάζουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Όταν μεταλαμβάνουμε, έτσι, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, το αναστημένο σώμα του Χριστού, το οποίο μας δίνει ζωή, μας συγχωρεί τις αμαρτίες, σβήνει τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και λέμε εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, λέει ο ιερέας την ώρα που κοινωνεί τον πιστό. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Βασίλειος, η ζωή αιώνιον και εις άφεσιν αμαρτιών. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, λέει πριν. Ολόκληρη λοιπόν η λατρεία της Εκκλησίας είναι οργανωμένη γύρω από την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι είναι ο λειτουργικός χρόνος. Δηλαδή, ό,τι γίνεται σε όλο το έτος, σε όλο το διάστημα αυτού του έτους, γίνεται και μέσα στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, όπως γιορτάζουμε τις εορτές, τη γέννηση του Χριστού, την είσοδο του Χριστού στον κόσμο, η μικρή έξοδος των ιερέων που γίνεται, γίνεται ακριβώς γι' αυτό. Το παιδί που κρατάει μπροστά τη λαμπάδα, μπροστά από τον παπά με το Ευαγγέλιο, συμβολίζει τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, ο οποίος έρχεται πριν από τον Χριστό και λέει στους ανθρώπους ότι έρχεται η λύτρωσή σας, έρχεται ο Μεσσίας, έρχεται εκείνος ο οποίος θα καθαρίσει το αλώνι του από όλα τα ζυζάνια. Έρχεται ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των κυριευόντων, ο άρχον της ειρήνης, ο Ιησούς ο Κύριος. Αυτό συμβολίζει το παιδί, τον Άγιο Ιωάννη που κρατάει ένα μικρό κερί, δηλαδή έχει ένα λιχνάρι ο Ιωάννης και αυτό το λιχνάρι φωτίζει τους ανθρώπους, τους φωτίζει το μυαλό για να καταλάβουν ότι έρχεται ο Μεσσίας. Πίσω ακολουθεί ο Χριστός, είναι ο παπάς που κρατάει το Ευαγγέλιο πάνω από το κεφάλι. Το κρατάει ψηλά. Είναι ο λόγος του Χριστού που έρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους και τους πληροφορεί για όλα εκείνα τα οποία ο Χριστός έπρεπε να δώσει στην ανθρωπότητα. Είναι το Ευαγγέλιο αυτό. Και η δεύτερη έξοδος, η μεγάλη έξοδος, συμβολίζει τον Χριστό, πηγαίνει προς το πάθος του, κρατώντας ο παπάς το Άγιο Δισκοπότηρο, το περιφέρει και προετοιμάζει τους πιστούς για την Αγία Κοινωνία. Έχει πει προηγουμένως το «Δεύτε λάβετε, πάντες τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενο, εις άφεσιν αμαρτιών». Έχει επαναλάβει τα λόγια που έχει πει ο Χριστός στο δείπνο, το μυστικό δείπνο, φάγεται εξ αυτού, πίεται εξ αυτού πάντες, φάγεται και πίεται το σώμα δηλαδή και το αίμα του Χριστού και αυτή είναι η μεγάλη έξοδος και όταν τρώμε και κοινωνούμε το σώμα του Χριστού είναι η στιγμή της Αναστάσεως μας, της Αναστάσεως του Χριστού και ημών, το Πάσχα δηλαδή. Άρα λοιπόν και μέσα στην Θεία Λειτουργία έχουμε όλη αυτή την επικοινωνία με τον Θεό, με τον Χριστό που είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο μεσότυχος της Παλαιάς Διαθήκης, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που είναι ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ο μεγαλύτερος των προφητών και γεννημένος, μεγαλύτερος γεννημένος γυναικός, όπως λέει ο Χριστός. Και τελικά έχουμε τον Κύριο, ο οποίος παρουσιάζεται, κάνει το θεανδρικό του έργο, διδάσκει, θαυματουργεί, δίνει την Διαθήκη του, την παρακαταθήκη,
τη συμφωνία δηλαδή με τους ανθρώπους, την Καινή Διαθήκη, την καινούργια συμφωνία, και αναστένεται και φεύγει στον ουρανό, ενώ στέλνει στους ανθρώπους στη γη το Πνεύμα του Άγιου. Ολόκληρη λοιπόν η λατρεία της Εκκλησίας είναι οργανωμένη γύρω από το Πάσχα. Το Πάσχα είναι το κεντρικό σημείο όπου γύρω του γυρίζει όλος ο λειτουργικός χρόνος. Η διαδοχή των εποχών και των εορτών του έτους γίνεται ένα ταξίδι, ένα προσκύνημα στο Πάσχα. Το Πάσχα είναι το τέλος όλων αυτών που αποτελούν την παλαιά και η αρχή της νέας ζωής. Είναι μια συνεχής διάβαση από τον κόσμο τούτο στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το πέρασμα, το Πάσχα, το δικό μας. Παρ' όλα αυτά, η παλαιά ζωή, η ζωή της αμαρτίας, της αυτονομήσεως και του θελήματος του Θεού, αυτή η ζωή δεν είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστεί και να αλλάξει από εμάς τους ανθρώπους. Βεβαίως με τη δύναμη του Θεού γίνονται πολλά πράγματα. Διότι ο χριστιανός άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, και αυτός φοράει μια σάρκα, έχει μια σάρκα, έχει δηλαδή τις αδυναμίες της φύσεως, της ανθρώπινης φύσεως. Και γι' αυτό δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση αυτού του γεγονότος, το να ξεπεράσει το σαρκικό άνθρωπο και να μπει στο πνευματικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παραιτηθεί τον τρόπο ζωής που προσφέρεται από αυτόν τον κόσμο.